ορίστε, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμη βίντεο. Είμαι η Θάνια, ασχολούμαι πάρα πολύ με θέματα διακόσμησης και DIY. Αν σας αρέσει η θεματολογία αυτή, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι του κουδουνάκι για να έχετε ενημέρωση κάθε φορά που ανεβάζω καινούργιο βίντεο και να μην ψάχνεστε. Σίγουρα να πάτε να με βρείτε στο Instagram, στο Facebook, στο Pinterest αλλά και στο Tipo. Πόσες περνάτε εσείς αυτές τις μέρες, θέλω να μου πείτε λιγάκι. Να πω μια πολύ μικρή παρένθεση για όσους παρακολουθείτε το κανάλι κάποιο χρονικό διάστημα. Έχετε καταλάβει ότι λίγο στα vlog μας έχω μία μικρή αποχή και αυτό γιατί όσοι είστε στο Instagram κάτι έχετε πάρει είδηση. Έχουμε κάποια μικρά τρεξιματάκια, δηλαδή εγώ προσωπικά έχω κάποια μικρά τρεξιματάκια τα οποία ελπίζω να λυθούν πολύ σύντομα και με ευχάριστο τρόπο. Οπότε λιγάκι, δυστυχώς, λιγάκι ως πολύ, δεν θα μπορέσω να κάνω τα vlog μας που ήθελα αυτά τα καθημερινά μέχρι και τις 25 του μήνα, μέχρι και τα Χριστούγεννα. Ειλικρινά ήθελα πάρα πολύ να τιμήσω αυτό το οποίο είπα, αλλά δυστυχώς οι καταστάσεις είναι λίγο έντονες, οπότε θα πρέπει να κάνω ένα cut down, που λέμε και εμείς εδώ στο χωριό. Ελπίζω να καταλαβαίνετε και να με συγχωρέσετε πάρα πολύ γι' αυτό. Παρόλα αυτά δεν θα πέσω, όχι. Ήθελα απλά να σας πω να γνωρίζετε κι εσείς που είστε μόνο εδώ στο YouTube και δεν είστε στο Instagram, για να σας έχω λίγο έτσι ψήλο ενημερώσει. Πάμε να δούμε μαζί πράγματα τα οποία πήρα από Yousk. Δεν μπόρεσα να τραβήξω πλάνα στο Yousk το συγκεκριμένο, διότι θα σας πω το εξής. Γινόταν ένας χαμουλάκος, διότι το κατάστημα είναι υποκαθεστώς ανακαίνησης, οπότε τα πράγματα μέσα στο Yousk ήταν λίγο περίεργα, να το πω. Δεν ήταν έτσι όμορφα τοποθετημένα μέσα στο μαγαζί. Δεν υπήρχε μια όμορφη εικόνα για να μπορέσω να την τραβήξω και να σας τη δείξω. Παρ' όλα αυτά όμως σας τράβηξα τη βόλτα στο διάφανο, όπου θα σας έχω και ένα link εδώ, αν δεν έχετε προλάβει να τη δείτε, να πάτε να δείτε τη βόλτα στο διάφανο και εκεί, να πάρετε όμορφες ιδέες για πάρα πολύ καλά πραγματάκια και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε από τα Yousk θα σας έχω μόνο το haul, το οποίο είναι amazing haul, διότι έχω πιάσει τα πάντα όλα. Έχω πιάσει και διακόσμηση, έχω πιάσει και λευκά είδη. Ελπίζω να προλάβω μόνο να μοντάρω το συγκεκριμένο το βίντεο νωρίς για να προλάβετε τις προσφορές που έχουν σε λευκά είδη στο Yousk και αξίζει πάρα πολύ να βρείτε ένα Yousk εκεί δίπλα κοντά σας ή τέλος πάντων να κάνετε και μια μικρή διαδρομή να δείτε πάρα πολύ όμως προσφορές που έχει σε σεντόνια, κατωσέντονα, παπλωματοθήκες κτλ. Χαλαρώνουμε, καθόμαστε χαλαρά, καφέ, τσάι, τίλιο θα μπορούσα να πω εγώ εδώ σε αυτό το σημείο, μια βαλεριάνα. Μια Βαλεριάννη και πάμε να δούμε μαζί τα πράγματα που πήρα από Yousk. Τρελαίνομαι για αυτό το πλάνο που θα γίνει αυτή τη στιγμή. Απλά, εδώ, να το έχω και έτοιμο, στολισμένο. Δεν σας έδειξα την προηγούμενη φορά στο Jumbo Hall αυτό το συγκεκριμένο το καλάθι, το οποίο ίσως να ήταν και πιο ωραία αγορά μου. Γιατί το είχα ήδη βολέψει. Λοιπόν, αγόρασα αυτό το συγκεκριμένο το καλαθάκι από Jumbo και είναι μία μικρή προσθήκη. Στο Jumbo Haul πανέβασα την τελευταία φορά, ξέρετε, link έχω εδώ. Αν δεν έχετε δει το συγκεκριμένο το βίντεο, να μπείτε να το δείτε. Και ήθελα πάρα πολύ να σας το δείξω, γιατί είναι πραγματικά εκπληκτικό καλάθι και ένα ακριβώς αντίστοιχο, δηλαδή όχι απλά αντίστοιχο, ίσως και καρμπόν το ίδιο, να υπάρχει και στο IKEA. Ξεκινάω από τις πάρα πολύ πρακτικές αγορές της κουζίνας. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς το έκανα, εγώ ίδια τα είδα εκείνη την ώρα. Τα γνωστά αυτά εδώ τα σφουγγαράκια που σας έχω πει και σε προηγούμενο Yousk Haul, ότι είναι πλέον τα αγαπημένα μου, διότι απλά δεν βλέπω πράσινο χρώμα, πορτοκαλί, μπλε, ροζφούξια κτλ. Είναι ό,τι πιο κοντινό σε φυσικούς τόνους μπορώ να βρω εγώ σε σφουγγάρι και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί όπως είπαμε, αν είσαι αρκετές ώρες εκεί μπροστά στην κουζίνα, ωραίο είναι να βλέπεις και πράγματα όμορφα μπροστά σου. Οπότε πήρα αυτά τα δύο και τι λάθος έκανα. Λοιπόν, το ένα αυτό είναι luxury sponge, σου λέει. Και αυτό είναι cleaning sponge. Δεν έχω προλάβει να δω ποια είναι η διαφορά. Οπτικά και δια της αφής, δεν βλέπω κάποια διαφορά σε αυτά. Ίσως να υπάρχει κάποια διαφορά προφανώς, λέω τώρα, εκτός και αν έχουν αλλάξει απλά τις ετικέτες, δεν γνωρίζω. Οπτικά πάντως μου φαίνεται και τα δύο το ίδιο για την ίδια χρήση, για να πλένεις πιατάκια και τα λοιπά στην κουζίνα.
Πολύ όμορφα και τα δύο. Το ένα από αυτά έχει 1 ευρώ και είναι 2 τεμάχια. Οπότε 50 λεπτά το τεμάχιο, τα σουγκάρια. Έχω κάποιες πετσέτες στην κουζίνα, οι οποίες είναι και παλιές και είναι και ταλαιπωρημένες. Είναι λίγο καμένες, μπορεί να είναι ελαφρώς βαμμένες σε κάποια σημεία και με όσο πλύσιμο και να τις έχω πλύνει, όσους βαθμούς και να έχω βάλει, δεν φεύγουν τέλος πάντων αυτά τα ταλαιρωμένα τα σημεία. Οπότε ήθελα να δω πετσέτες. Είχα κάνει μία βόλτα όπως σας είχα δείξει στο English Home. Αν δεν έχετε δει και εκείνο το βίντεο, πάλι θα σας το αφήσω εγώ με link για να σας διευκολύνω. Και είχε κάποιες πετσέτες, απλά δεν μπορούσα να κατασταλάξω εύκολα σε κάποιες. Αλλά τα YouSkills ήρθαν και με βοήθησαν, διότι βρήκα αυτές εδώ, οι οποίες είναι set των τριών. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο, πολύ πολύ ξεβαμμένο και πολύ καλό ροζ χρωματάκι. Επίσης έχουμε αυτό που είναι το γνωστό το Grace, που το λέμε εδώ συνέχεια στο κανάλι και πάρα πάρα πολύ το αγαπώ. Και έχουμε και αυτό εδώ που είναι ένα γκρι. Υπάρχει και αυτή η ετικετούλα σε κάθε ένα από τα πετσετάκια αυτά επάνω. Είναι 50x70 η κάθε μία πετσέτα. Μιλάμε για αρκετά μεγάλες πετσέτες. Οπότε θα αντικαταστήσω εγώ αυτές που είχα με αυτές εδώ, οι οποίες πάρα πάρα πολύ μου αρέσουν. Αν θυμάμαι καλά είχαν 6 ευρώ αυτές, δηλαδή νομίζω στα 2 ευρώ ή κάθε πετσετούλα. Θα σας έχω παρόλα αυτά και τις τιμές εδώ από κάτω, γιατί μου έχετε πει και σε προηγούμενο βίντεο ότι σας βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε θα τα προσθέσω στο μοντάζ τις τιμές αυτές. Πριν σας δείξω τις διακόσμησης, να σας δείξω λίγο και τα λευκά είδη, τα οποία ειλικρινά άξιζαν πάρα πάρα πολύ. Βρήκα αυτό εδώ το κατωσέντονο. Έχει ένα απόλυτα γκρι χρώμα. Οι διαστάσεις του είναι για κρεβάτι 90x2 μέτρα, για ένα μονό κρεβάτι, και είναι κατωσέντονο με λάστιχο. Οπότε αγόρασα αυτό εδώ. Είναι λίγο πιο σκούρο από ό,τι το βλέπετε εσείς στην οθόνη αυτή τη στιγμή, ελαφρώς πιο σκούρο. Είναι αυτό το γνωστό το σκανδιναβικό, ας πούμε, σαν αίσθηση τι αφήνει. Μαζί με αυτό πήρα και αυτό, το οποίο πόσο όμορφα ταιριάζει με το πουλόβερ μου, εντελώς άσχετο, αλλά το μοιράζομαι και αυτό μαζί σας. Έχει διαστάσεις, είναι η παπλωματοθήκη, η οποία είναι 2,20-2,40 και έχει σετ δύο μαξιλαροθήκες, αυτό εδώ το σετ, το τρομερό. Το συγκεκριμένο είναι το Ellen Cotton Duvet Cover Set, Ellen είναι αυτό εδώ, και το προηγούμενο είναι Jersey. Το κατωσέντονο με το λάστιχο. Και αυτό εδώ το σεντονάκι, το οποίο είναι το Κατερίνα. Πολύ μου αρέσει που έχουν τέτοιες έτσι ονομασίες, οι οποίες είναι λίγο πιο βατές από του IKEA. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε μία μαξιλαροθήκη και έχουμε δύο σεντονάκια. Είναι δύο σεντονάκια, τα οποία είναι... υπάρχουν δύο σεντόνια 1,60x2,40 σε αυτό εδώ το σετάκι. Οπότε αυτοί ήταν οι χρωματισμοί, αυτές ήταν οι επιλογές που έκανα εγώ, εντελώς μονόχρωμα, πολύ minimal. Πραγματάκια έχει και κάποια σχέδια τα οποία ίσως να σας αρέσουν, κάποια λουλουδάκια. Είχε ένα πάρα πάρα πολύ όμορφο ριγέ λευκό μαύρο, αλλά νομίζω ήταν λίγο πιο ακριβό. Οπότε εγώ κοίταξα να κινηθώ σε πιο χαμηλές τιμές και λίγο πιο μονόχρωμα, γιατί από ό,τι έχει καταλάβει δεν είμαι πάρα πολύ του μοτίβου άνθρωπος. Αλλά αν και εφόσον σας αρέσει, μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας να δείτε και κάτι διαφορετικό. Προχωράω και προχωράω στα της διακόσμησης. Αυτή εδώ την είχα ξαναδεί. Είναι μπάλα. Να σας πω πώς είναι. Είναι πύληνη, πορσελάνινη. Να βρω τη σωστή τη λέξη, να σας πω. Πορσελάνη. Ωραία, μια χαρά. Έψαχνα τα ελληνικά, το βρήκα στα αγγλικά. Δεν πειράζει, δεν κουραζόμαστε. Πορσελάνινη μπάλα, η οποία λειτουργεί με μπαταρία. Είναι διάτρητη all over. Και πρακτικά εγώ την πήρα για το δωμάτιο του παιδιού, διότι μας έχουν κάνει ήδη δώρο ένα πάρα πάρα πολύ όμορφο αρκουδάκι πορσελάνινο, το οποίο φωτίζει και αυτό, και θεώρησα ότι σε μία διακόσμηση έτσι στο δωμάτιο του παιδιού σε ένα ράφι θα ταιριάζουν πάρα πάρα πολύ όμορφα αυτά μαζί τους, είναι το ότι δημιουργεί και πάρα πολύ όμορφο φωτισμό στον τοίχο, καταλαβαίνετε τώρα, τύπου αστεράκια που μας αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Οπότε αυτό ήταν σε μία προσφορά, νομίζω γύρω στα 12-13 ευρώ. Θα σας έχω ακριβώς στις τιμές για να μην σας τα λέω και λάθος. Αρκετά μεγάλο το μέγεθός της. Βλέπετε εδώ, ίση με το κεφάλι μου σχεδόν. Στα αντικείμενα τα οποία τα είχα ξαναδεί, σας τα έχω δείξει σε βόλτα σε USK παλιότερα, αλλά δεν είχα μπει στη διαδικασία τότε να τα πάρω.
Αλλά αυτή τη φορά, λόγω και των εκτόσεων που έχουν βάλει, είπα why not, θα το δοκιμάσω τώρα, γιατί πόσο πιο χαμηλά να ρίξουν τις τιμές. Πήρα αυτό εδώ το εκπληκτικό, το κοράλι. Το οποίο, τι να σας πω, μόνο του πάνω σε ένα τραπέζι, σε ένα ράφι, με 2-3 βιβλιαράκια όμορφα στο κάτω μέρος και να έρθουν να διακοσμήσουν το πάνω κομμάτι των βιβλίων, είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι σχεδόν φυσικό εγώ θα μπορούσα να πω. Είναι αρκετά μεγάλο, μπορεί να λειτουργήσει σε διακόσμηση, δηλαδή αν θέλετε να κάνετε λίγο να βάλετε κάποια διαφορετικά στοιχεία στο σαλόν σας, στην κρεβατοκάμαρά σας ή ακόμα και στο μπάνιο σας, γιατί όχι, λόγω του ότι είναι αυτό έτσι το κοραλοειδές το σχήμα. Νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη επιλογή, γιατί ξέρετε, σας δείχνω και αρκετά ουδέτερα χρώματα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν στα περισσότερα σπίτια με τις περισσότερες διακοσμήσεις, τέλος πάντων, που έχετε επιλέξει εσείς για να έχετε. Εντυπωσιακό, πάρα πολύ όμορφο. Επίσης, ειλικρινά, ούτε αυτός εδώ μου τη γλίτωσε, γιατί τον έχω δει, τον έχω ξαναδεί. Μάλλον κάποια φωτογραφία στο Pinterest με προκάλεσε και το αποφάσισε ότι ένας μικρούλης τέτοιος εδώ, ο ανθρωπάκος, θα τον έχω σε κάποιο ράφι στο σπίτι μου. Γιατί έτσι, γιατί είναι τόσο minimal, είναι τόσο απλόλιτο και απέριτο τέτοιο διακοσμητικό και έργο τέχνης, μπορούμε να το πούμε, χωρίς όμως να πληρώνουμε προφανώς τα χρήματα που θα δίναμε για ένα έργο τέχνης. Πάρα πολύ οικονομικό, πάρα πολύ ιδιαίτερο, τέλειο από μόνο του. Και εκεί παραδίπλα, ίσως ό,τι πιο χρωματιστό σας έχω δείξει από όλα αυτά τα σημερινά και γενικά από κομμάτια διακόσμησης, γιατί συνήθως κινούμε στα μπες, μαύρα κτλ. Πάρα πολύ ουδέτερο, πάρα πολύ όμορφο, εντελώς minimal και όμορφο το χρώμα αυτό, το οποίο είναι ένα μπορντό καφέ. Σε βάζω, το οποίο σίγουρα μπορεί να κάτσει μόνο του χωρίς οποιοδήποτε κλαδί μέσα, δεν χρειάζεται κάτι. Βέβαια, αν το πάρετε και βάλετε και κάποιο κλαδάκι μέσα, πολύ ωραίο θα είναι και αυτό, αλλά στέκεται και από μόνο του όσο έχει αυτό. Γενικά προσπάθησα να βρω κάποια κομμάτια τα οποία τα βλέπω πάρα πολύ συχνά σε βιβλία διακόσμησης αρχιτεκτονικής, σε σελίδες αντίστοιχες, και θέλησα να πάρω κάποια πράγματα τα οποία να είναι αρκετά ιδιαίτερα και να μπορούν να λειτουργούν και μόνα τους έντονα μέσα στο χώρο. Τι παθαίνω τώρα, κοιτάζω γύρω-γύρω για να δω μήπως έχω ξεχάσει κάτι να σας δείξω. Εδώ αλλάζει και ο φωτισμός, ήρθαμε και σκουρίναμε λιγάκι, αλλά δεν πειράζει. Κοιτάζω γύρω-γύρω να δω μήπως έχω ξεχάσει να σας δείξω κάτι σαν τα τζάμπο την προηγούμενη φορά. Ξέχασα να σας δείξω εκείνο το καλάθι. Μα πώς ξέχασα να σας δείξω εκείνο το καλάθι, έτσι όπως την έπαθα την προηγούμενη φορά στα τζάμπο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όχι, νομίζω σας τα έχω δείξει όλα. Και άμα έχω ξεχάσει κάτι, θα σας το δείξω σε επόμενο βίντεο σαν προσθήκη. Όχι, δεν νομίζω. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να σας άρεσαν οι αγορές σημερινές. Εννοείται ότι περιμένω να μου πείτε αν έχετε πάρει και εσείς κάποια από αυτά ή αν θα τρέξετε να πάρετε κάποια πραγματάκια από αυτά. Υπάρχουν εκτόσεις αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πάρα πολύ καλές τιμές. Επίσης, για ακόμη μια φορά να ζητήσω συγγνώμη, διότι τα vlog μας δυστυχώς δεν λειτουργήσαν έτσι όπως θα ήθελα. Μεγάλη μου λύπη μπορώ να πω, αλλά ειλικρινά τα τρεξίματα που υπάρχουν αυτές τις μέρες είναι λίγο έντονα, είναι λίγο δύσκολα, αλλά πρώτο Θεός όλα καλά, διότι έχουμε γιορτινές μέρες. Πιστεύω ότι υπάρχει έτσι μια εκ των άνω βοήθεια, να το πω. Τέλος πάντων, δεν θα πέσουμε, επαναλαμβάνω εγώ ότι δεν θα πέσουμε, αλλά λίγο πάω και το ναι. Ήθελα απλά να σας εξηγήσω γιατί υπάρχει αυτό το κενό, για όσους το έχετε προσέξει, ότι δεν είναι όλες οι μέρες vlog μας που είχα αποσχεθεί εξ αρχής. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να μην ξεχάσετε να κάνετε το like. Είναι πολύ βοηθητικό το δικό σας το like, να το βλέπουν το βίντεο πολύ περισσότερα άτομα. Αυτά, σας περιμένω στα σχόλια, να είστε όλοι και όλες καλά μέχρι το επόμενο βιντεάκι, το οποίο θα ανέβει πάρα πολύ σύντομα. Φιλιά πολλά, γεια!